Για φίλες του Παπαντού, μια μεγάλη καλησπέρα. Ένα χ για τον Παναθηναϊκό, το οποίο δεν το πανηγύρισε επειδή ήρθε χ, βέβαια. Το πανηγύρισε επειδή σκόνταψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, έσωσε τα προσχήματα με τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις και ο Παναθηναϊκός διατήρησε μια διαφορά ασφαλείας ενώ η ΑΕΚ πήγε να παίξει με τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αποδειχτεί διπλά κερδισμένος από αυτήν την ιστορία και τελικά σε λίγες ημέρες να αυξήσει κι άλλο τη διαφορά ο Παναθηναϊκός. Αυτό που κρατάμε στο Παναθηναϊκό και δεν πρέπει κανείς να το ξεχνάει είναι ότι είναι μια ομάδα που έχει βρει τον τρόπο σε δύσκολες καταστάσεις, είτε στην Τούμπα να γυρίσει το παιχνίδι, είτε με τον Άρη που δεν σκόραρε να το πάρει στις καθυστερήσεις, είτε πάλι, αν θέλετε, κόντρα σε άλλους αντιπάλους που δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα, με την ΑΕΚ εδώ να το γυρίσει υπό την πίεση του 0-1 με λεωφόρο. Και τελικά πάλι έσωσε τα προσχήματα εδώ με τον Ολυμπιακό σε πολύ δύσκολο χρονικό σημείο, γιατί είχε χάσει τον Παλάσιος και γιατί έπρεπε να γυρίσει το ματς κόντρα σε όλα. Αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, ο Παναθηναϊκός έχασε, ενώ πήγε πολύ δυνατά αεράτα, έχασε κάποιες δεύτερες μπάλες. Υπέκυψε σε εν μέρη στη σκληρότητα του Ολυμπιακού και ένα άλλο κομμάτι που έχει σημαντικό ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έτρεξε πολύ σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Δεν κατάφερε να κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα που σας το είχαμε γράψει στο papa.gr. Ποιο είναι αυτό? Να σταματήσει τα δύο ρουλεμάν του Ολυμπιακού, το Χάμες Ροντρίγκες και το Χουάνκ. Όλος ο Ολυμπιακός έβγαλε μεγαλύτερη ένταση από άλλα παιχνίδια, περισσότερα τρεξίματα. Είχε ένα κενό διάστημα, τέταρτο 20 λεπτό που δεν κατάφερε να σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Δέχτηκε τη ροή. Κόντρα στη ροή του αγώνα το τριφύλι τον γκολ, αλλά βρήκε για ακόμη μια φορά τα ψυχικά αποθέματα επειδή είναι μια πολύ μεγάλη δουλεμένη ομάδα ο Παναθηναϊκός με τον μόνιμο σκόρερ του, τον Σπόραρ, να ισοφαρίσει και έτσι να κρατήσει μια διάφορα ασφαλείας. Ακούστε την περιγραφή με τον Κώστα Φραντζέσκο που τόνισε ο Κώστας ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα. Μας το είπαν και υπάρχει στο Παναθηναϊκό στις δηλώσεις που έχουμε. Ακολουθήστε μας στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter και στο YouTube. Κάντε ένα like. Το Πάω Παντού είναι πάντα κοντά στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός, σίγουρα για να κλείσω, δεν είχε την καλύτερη του εμφάνιση. Αλλά είναι σημαντικό ακόμα και στην μη καλή σου μέρα να παίρνεις την ισοπαλία, να μην χάνεις. Έστω και αστράβω στο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ήταν πάλι εδώ και διατήρησε το αίτητο για 10 αγωνιστική.